Γεια σας. Σήμερα θα πάρουμε μία πρώτη γεύση από τη μεγαλύτερη αγκρότικα όλων των εποχών. Όπως μπορείτε να διακρίνετε και πίσω μου, οι χώροι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης έχουν μετατραπεί σε ένα πραγματικό εργοτάξιο. Οι πληροφορίες μάλιστα λένε ότι η φετινή διοργάνωση θα υποδεχθεί περισσότερους από 120.000 επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που υπάρχει, δεν έχει μείνει διαθέσιμο ούτε τετραγωνικό μέτρο εδώ στην έκθεση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι αλλά και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα λοιπόν μέσα από αυτή τη μεγάλη διοργάνωση να ενημερωθούν σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου. Η Αγκρότικα διοργανώνεται από το 1985 από τη DETHEL EXPO στο Διεθνές Εκθεσιακό της Κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Είναι η μεγαλύτερη εκθεσιακή εκδήλωση του κλάδου της αγροτικής οικονομίας των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Συγκαταλέγεται στις πρώτες εκθέσεις του αγροτικού τομέα της Ευρώπης. Καταλαμβάνει όλο το εκθεσιακό κέντρο, καλύπτοντας 34.500 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου. Υποδέχεται περισσότερους από 120.000 επισκέπτες από την εσωτερική αγορά και άλλες 30 χώρες, οι οποίοι στο σύνολό τους είναι εμπορικοί επισκέπτες, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους hosted buyers και στα B2B meetings. Η 27η Αγκρότικα είναι πύλη ανάπτυξης των αγροτικών επιχειρήσεων. Η 27η Αγκρότικα θα αποτελέσει το επίκεντρο των εξελίξεων του αγροτικού κλάδου και με τη διεθνή της ακτινοβολία θα συμβάλλει ουσιαστικά στο άνοιγμα νέων αγορών, στην ενίσχυση της εικόνας καθώς και στην προώθηση των αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμών, εφοδίων και υπηρεσιών. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, να οδηγήσουν σε ειδικά διαμορφωμένη 4x4 διαδρομή αγροτικά αυτοκίνητα, όπως τα Mercedes X-Class, πρώτη πανελλήνια παρουσίαση και το νέο αγροτικό αυτοκίνητο της Mercedes, Mitsubishi, L200, Isuzu, D-Max και Fiat Full Black. Πέραν αυτών, μια μεγάλη γκάμα επαγγελματικών αυτοκινήτων Van και LCV θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών για τη λύση κάθε μεταφορικού προβλήματος. Η Αγκρότικα και ο Αγροτικός Ανθοπαραγωγικός Συνεταιρισμός Αθηνών, Κεντρική Ανθαγορά Αθηνών, σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πελοποννήσου, Τμήμα Ανθοκομείας, παρουσιάζουν στο περίπτερο 2, Stand 55, τις δυνατότητες της επιχειρηματικής δράσης στον τομέα της ανθοπαραγωγής και ανθοδυτικής στην Ελλάδα και το σημερινό ανθοπαραγωγικό δυναμικό στην Ελλάδα, που βρίσκεται κυρίως στην Ιεράπετρα, στη Χερσόνησο, στο Μαραθώνα, στην Τριζίνα, στο Μενίδη, στα Μέγαρα και σε άλλες περιοχές. Από τη διοργάνωση δεν θα μπορούσε να λείπει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο έχει ως θέμα τις καινοτόμες προσεγγίσεις παραγωγής και ανάπτυξης στην ελληνική αγορά. Όσοι ενδιαφέρονται θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν στο συνεδριακό κέντρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Γερμανός.
Αγκρότικα 2018, 1 με 4 Φεβρουαρίου στη ΔΕΘ. Η μεγαλύτερη συνάντηση των επαγγελματιών του αγροτικού κλάδου από όλο τον κόσμο. Όλες οι εξελίξεις στις καλλιέργειες, τις νέες τεχνολογίες, τους εξοπλισμούς, τα μηχανήματα και τα εφόδια. Αγκρότικα 2018. Οργάνωση Χελέξπο. Η 27η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων εγκαινιάζει το εκθεσιακό πρόγραμμα της ΔΕΘ Ελέξπο για το 2018. Ποια θα είναι όμως η συνέχεια? Αυτό το ερώτημα θέσαμε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘ Ελέξπο, Κυριάκο Ποζρικίδη, με τον οποίο κάναμε και την πρώτη μας τηλεοπτική συνέντευξη πριν από λίγες ημέρες. Βρισκόμαστε εδώ στα γραφεία της διοίκησης της ΔΕΘ Ελέξπο. Έχω κοντά μου τον κύριο Κυριάκο Ποζρικίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Έκθεσης. Κύριε Ποζρικίδη, σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Είμαστε εδώ στο χώρο σας. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με μια ανασκόπηση του 2017. Εάν σκεφτούμε όλες αυτές τις ημέρες που πέρασαν και κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό, εάν τελικά η διοίκηση της ΔΕΘ είναι ικανοποιημένη από τα όσα έγιναν. Καταρχήν, είναι δικιά μας χαρά που βρίσκεστε εδώ. Δεύτερον, ικανοποιημένοι ποτέ δεν πρόκειται να είμαστε, γιατί πάντα υπάρχει το καλύτερο. Είπαμε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι θέλει κι άλλη προσπάθεια. Κάνοντας έναν απολογισμό, όπως λέτε, του 2017, θεωρώ ότι το 2017 ήταν μια δύσκολη χρονιά, η οποία όμως για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν και μια πολύ σημαντική χρονιά με πολύ θετικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι όλες οι εκδηλώσεις, όχι νομίζω, όλες οι εκδηλώσεις αυξήσαν τα μεγέθη τους, δηλαδή και ποσοτικά, αλλά θεωρώ και ποιοτικά. Είχαμε τον μεγάλο σταθμό, την τιμόμενη χώρα της Κίνας, στην 82η ΔΕΘ, όπου νομίζω ότι για πρώτη φορά είχαμε τόσο μεγάλη συμμετοχή, δηλαδή ήταν η μεγαλύτερη συμμετοχή τιμόμενης χώρας που είχαμε ποτέ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αυτό βέβαια κεφαλοποιείται, διότι το 2018, αμέσως μετά την Κίνα, είχαμε τη Ρωσία, θυμίζω, αμέσως μετά την Κίνα, θα έχουμε τιμόμενη χώρα της ΗΠΑ, όπου και εκεί θεωρούμε ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή και πολύ σημαντικά εκθέματα. Ένα άλλο σημείο που, αν θέλετε, έτσι αξίζει να ξεχωρίσουμε στο 2017 είναι ότι για πρώτη φορά κάναμε εξαγωγή ενός προϊόντος στο εξωτερικό. Το εργοστάσιο σοκολάτας, το θεματικό μας αυτοπάρκο που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, έκανε επιτυχία, πήγε στην Αθήνα, έκανε επιτυχία. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου στη Ρώμη και βεβαίως και η εκεί πορεία του είναι εξαιρετικά καλή. Γι' αυτό συζητάμε να πάει και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Διαλέξαμε μια δύσκολη αγορά, δύσκολη με την έννοια ότι έχει υψηλά ποιοτικά στάνταρ, υψηλά αισθητικά στάνταρ. Μια αγορά η οποία ναι μεν φαίνεται κοντινή, αλλά γνωρίζει και μπορεί να επιλέξει την ποιότητα, και κάναμε την πρώτη εξαγωγή μας. Είναι νομίζω ότι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζουμε ότι επισκέπτεστε τακτικά εκεί τις εγκαταστάσεις. Ποιες είναι οι εντυπώσεις, τι είναι αυτό που ακούτε από τον κόσμο, από τους επισκέπτες? Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε επίπεδο τεχνογνωσίας είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Βεβαίως, συγκρινόμενοι με μεγάλους εκθεσιακούς οργανισμούς, παράδειγμα της Γερμανίας, είμαστε σε μια μικρή χώρα. Σε μια μικρή χώρα που ακόμα η οικονομία της έχει πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί οι εκθέσεις δεν είναι τίποτα άλλο από ο καθρέφτης της οικονομίας. Ό,τι γίνεται στην οικονομία γίνεται και στις εκθέσεις. Παρ' όλα αυτά, και ξέρετε, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τζίρος των εκθέσεων πηγαίνει σύμφωνα με το ΑΕΠ της χώρας. Δηλαδή είναι παράλληλα, γιατί όσο φουσκώνει, να το πω έτσι απλά, η οικονομία, τόσο καλύτερα πάνε και οι εκθέσεις. Στην Ελλάδα είχαμε το εξής παράδοξο, το ΑΕΠ να έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ειδικά την τελευταία δεκαετία, ο τζίρος της Διεθνούς Έκθεσης της Χελέξπο να αυξάνεται. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Νομίζω ότι κατορθώσαμε να κάνουμε την έκθεσή μας και τη Θεσσαλονίκη μας ένα περιφερειακό, σημαντικό εκθεσιακό κέντρο για την περιοχή των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής, θα έλεγα και Ανατολικής Μεσογείου, γιατί υπάρχουν και τα διάφορα. Ξέρετε, η οικονομία δεν λειτουργεί από μόνη της, επηρεάζεται από διάφορες δυνάμεις, οι οποίες, αν θέλετε, είτε την ενισχύουν, είτε την κάνουν είτε τις δημιουργούν προβλήματα. Βλέπουμε τι γίνεται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Αυτό και σε ανταγωνιστικούς όρους μας φέρνει εμάς και μας δίνει ένα πλεονέκτημα, το οποίο θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε βεβαίως, έτσι, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται αυτόματα. Άλλες εκθέσεις που χαρακτηρίζονται ως σταθμοί στην πορεία αυτή του εκθεσιακού φορέα, που έχουν ήδη προσαρμοστεί στο πρόγραμμα της έκθεσης και τις βλέπουμε κάθε χρόνο? Νομίζω ότι όλες οι εκθέσεις στον κλάδο τους
έχουμε πολύ καλά και σημαντικά αποτελέσματα. Δηλαδή και η φιλοξένεια, η οποία είναι η έκθεση τουρισμού και η οποία μας αφορά άμεσα, γιατί αφορά άμεσα και την Ελλάδα σαν τουριστικό προορισμό με τα τόσα εκατομμύρια τουρίστες που έχουμε κάθε χρόνο, αφορά και τη Βόρειο Ελλάδα, η οποία έχει ένα μικρό σχετικά μερίδιο σε σχέση με τον τουρισμό που έχει η χώρα, που κυρίως κατευθύνεται στα νησιά και στην Αθήνα, και βεβαίως η Θεσσαλονίκη, η οποία κατάφερε, συμβάλλοντας και οι εκθέσεις μας, να αυξήσει τις επισκέψεις τουριστών, παύλα αναψυχής, επαγγελματιών, συνέδρων στην πόλη μας τα τελευταία 2 χρόνια. Σημειώνω ότι στην επόμενη Αγκρότικα, η οποία θα είναι και μεγαλύτερη από τότε που ξεκίνησε η Αγκρότικα, δεν υπάρχει δωμάτιο, υπάρχουν κάποια δωμάτια για την Αγκρότικα του 2020. Του 2018 δεν υπάρχει. Τόσους πολλοί θα είναι ο κόσμος ο οποίος και συμμετέχει σαν εκθέτες και θα επισκεφθεί την έκθεση. Με προλάβατε, κύριε Ποζρικίδη, αυτή ήταν η αμέσως επόμενη ερώτηση. Γιατί διαβάζουμε ότι δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμος χώρος για να φιλοξενήσει όλους αυτούς τους εκθέτες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να συμμετέχουν στην έκθεση, στη διοργάνωση? Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Το συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης, που είναι συνεδριακό, το έχουμε μετατρέψει σε εκθεσιακό για να εξυπηρετήσουμε τους εκθέτες οι οποίοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν. Άρα λίγο μετακινούμε την πύλη, δεν θα είναι πλέον από τη ΧΑΝΘ, θα είναι από το συνεδριακό μας κέντρο, το Ιωάννης Βελίδης, για να αξιοποιήσουμε ακόμα και αυτά τα λίγα μέτρα που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στο συνεδριακό κέντρο. Θέλω να παρεκκλίνω λίγο τη συζήτηση και να ρωτήσω αν υπάρχει ανησυχία από την πλευρά σας όσον αφορά τις κινητοποιήσεις, γιατί κάθε χρόνο πλέον, δεν ξέρω, είναι μια κακή παράδοση που έχει δημιουργηθεί, προαναγγέλλονται αγροτικές κινητοποιήσεις, κάτι αντίστοιχο μάλλον θα έχουμε και φέτος. Στην Αγρότικα πάντα έχουμε κινητοποίηση των αγροτών. Δημιουργούν διάφορες δυσκολίες, κυρίως πρόσβασης προς την έκθεση, αλλά θέλω να σημειώσω το εξής, ότι η Αγκρότικα έγινε η 4η έκθεση στην Ευρώπη και νομίζω ότι αυτή τη χρονιά θα γίνει η 3η έκθεση στον τομέα της στην Ευρώπη, γιατί ακριβώς τη στήριξαν οι αγρότες. Γιατί ακριβώς την αγάπησαν οι αγρότες, την επισκέπτονται οι αγρότες, το έχουν σαν σημείο αναφοράς, την έχουν σαν σημείο αναφοράς, άρα νομίζω ότι ό,τι κινητοποίηση και να κάνουν οι αγρότες για τα αιτήματά τους, έτσι, του χώρου τους, νομίζω ότι στην Αγκρότικα έτσι κι αλλιώς θα έρθουν, έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Οι αγρότες μπορεί να κάνουν τις κινητοποίησεις τους, αλλά αγαπάνε την έκθεση και την προστατεύουν την έκθεση. Ωραία, και εφόσον ξεκινήσαμε να συζητάμε και για την αμέσως επόμενη έκθεση μέσα στους χώρους της ΔΕΘ, να πούμε και για το 18. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας? Ήδη διανύουμε τις πρώτες 3 εβδομάδες του έτους, με σημείο αναφοράς, φαντάζομαι, την επόμενη μεγάλη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ναι, κοιτάξτε, στο επιχειρησιακό κομμάτι υπάρχει μια σειρά εκθέσεων, η μία μετά την άλλη, σε διάφορους κλάδους. Δηλαδή, ξεκινάμε Αγκρότικα, πάμε Δέτρο, πάμε Αθήνα με την Κόσμημα. Φέτος έχουμε Αρτοζήμα, δηλαδή αρτοζαχαροπλαστική, έκθεση βιβλίου, φρέσκων, πάρα πολλές εκθέσεις. Σταθμό, όπως είπατε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θυμόμενη χώρα, στην 83η ΔΕΘ, η οποία θεωρούμε ότι θα είναι και αυτή από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές, όπως λέμε εμείς, πολλών αστέρων έκθεση. Αλλά σε στρατηγικό επίπεδο, νομίζω ότι προσανατολισμός είναι η διεθνοποίηση που ήδη έχει ξεκινήσει με διάφορα κοινά project, με την εξαγωγή των event στο εξωτερικό, όπως σας είπα, με την προσέλκυση ξένων επισκεπτών στην Αγκρότικα. Τώρα έρχονται εκατοντάδες ξένοι επισκέπτες μετά από πρόσκλησή μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ναι, μεν είναι καλό να την επισκεφτούν οι Έλληνες αγρότες, είτε από την περιοχή μας, είτε από την ευρύτερη περιοχή, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έρχονται να ψωνίζουν, δηλαδή να βοηθάμε τις εξαγωγές. Και ξέρετε, μπορεί να μην έχουμε βιομηχανία που να φτιάχνει τραχέρ, αλλά έχουμε πολύ καλές επιχειρήσεις που φτιάχνουν παρελκόμενα. Ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες φτιάχνουν παρελκόμενα και οι οποίες μπορούν να σταθούν στον ανταγωνισμό. Έχουν πολύ καλή ποιότητα, έχουν πολύ καλές τιμές. Άρα θα πρέπει να βοηθήσουμε και αυτές τις επιχειρήσεις με ένα παράθυρο εξαγωγών. Από εκεί και πέρα, εκτός από το κομμάτι της διεθνοποίησης, έχουμε και το κομμάτι της αναπλασίας, το οποίο το προχωράμε με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει αυτό, όμως το προχωράμε. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε Ποζρικίδη? Κοιτάξτε, είχαμε κάνει την μελέτη βιωσιμότητας. Η μελέτη βιωσιμότητας έδειξε ότι ο μόνος χώρος, εξετάζοντας διάφορες εναλλακτικές περιοχές, ο μόνος χώρος ο οποίος μπορεί να είναι βιώσιμο το εκθεσιακό κέντρο είναι ο χώρος που βρισκόμαστε εδώ. Άρα αποφασίσαμε την ανάπλαση. Συνένεσαν όλοι οι φορείς της πόλης, και επιχειρηματική και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και το επόμενο βήμα αντί εντυπωσιασμού
Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γίνει το ειδικό χωροτακτικό. Αυτό που λέμε το master plan της έκθεσης. Γιατί ξέρετε, πριν κάνεις μακέτες και σας τις βγάλω εδώ και σας δείξω, θα πρέπει να έχεις όρους δόμησης, θα πρέπει να έχεις χρήσης γης. Διαφορετικά θα προχωρήσουν οι μακέτες και διαφορετικά δεν θα έχεις και πραγματική κοστολογική προσέγγιση. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει μία προέγκριση από το Υπουργείο για να προχωρήσουμε το ειδικό χωροτακτικό της έκθεσης. Δηλαδή, παράλληλα με το γενικό πολυοδομικό της πόλης, αυτό είναι ένα γρήγορο εργαλείο, είναι το master plan της έκθεσης, το οποίο εφαρμόζεται κατά περίπτωση σε μεγάλες εκτάσεις. Έχουμε πάρει αυτή την έγκριση και είμαστε σε διαδικασία, έχει ενημερωθεί, αυτά όλα βέβαια σε συνεργασία και με το τεχνικό επιμελητήριο και με το Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί η έκθεση δεν λειτουργεί μόνη της μέσα στην πόλη, και είμαστε σε διαδικασία σύνταξης προκήρυξης για να βγει η διαγωνιστική διαδικασία άμεσα, ίσως και μέσα σε αυτό το μήνα, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στη μελέτη του ειδικού χωροτακτικού. Νομίζω ότι αυτό θα πάρει περίπου ένα χρόνο, γιατί ξέρετε υπάρχουν εκτός από τη σύνταξη της μελέτης, ο νόμος καθορίζει και σωστά καθορίζει ότι θα πρέπει να υπάρξουν, θα πρέπει να υπάρξει και μια περίοδος διαβούλευσης με τους φορείς της πόλης, να δοθεί αυτό το χωροτακτικό, να δοθούν παρατηρήσεις, να κατατεθούν, να γίνουν διορθώσεις κτλ. Άρα υπολογίζω ότι περίπου σε ένα χρόνο μπορούμε να έχουμε το ειδικό χωροτακτικό για να προχωρήσουμε στην αρχιτεκτονική προσέγγιση. Πάντως το όρμα, κύριε Ποζρικίδη, είναι, αν δεν κάνω λάθος, να δημιουργηθεί ένα μεγάλο, για τα εδώ δεδομένα, μητροπολιτικό πάρκο, πράσινο δηλαδή, κοντά στην πόλη, κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να υπάρχει ένα εκθεσιακό κέντρο και συνεδριακό κέντρο, παράλληλα με τη λειτουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου. Κοιτάξτε, τώρα ίσως έχουμε στο μυαλό μας και σωστά το υπάρχουν εκθεσιακό κέντρο, το οποίο τα κτίρια του ξεκίνησαν τη δεκαετία του 50 και το τελευταίο έγινε τη δεκαετία του 80. Υπάρχει διασπορά κτιρίων, υπάρχει διαφορετική αρχιτεκτονική προσέγγιση. Βλέπετε από τα μπετονένια περίπτερα, τα τσιμεντένια που ήταν τη δεκαετία του 50 στις μεγάλες αποθήκες, όπως το 15, έτσι, τα λαμαρινένια στη δεκαετία του 80. Και αυτό δημιούργησε και μια σπατάλη χώρου. 180 στρέμματα είναι ο χώρος μας εδώ. Εμείς χρειαζόμαστε στεγασμένα 50-60 χιλιάδες. Υπάρχει δηλαδή σχεδόν το μισό χώρος, ώστε σχεδόν το μισό να είναι πάρκο, να είναι το πάρκο της Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως αυτό να μπλέκεται, εκτός από τις εκθεσιακές χρήσεις, οι οποίες δεν επιβαρύνουν, αν θέλετε, το περιβάλλον, είναι ελαφριάς μορφής, έτσι, δεν υπάρχουν απόβλητα, δεν είναι εργοστάσιο να πεις ότι... εκτός από αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό το πάρκο και για τις εκδηλώσεις έκθεσης και για τα συνεδριακά γεγονότα, να ενοποιηθούν κατά μία έννοια το Μακεδονικό Μουσείο Συγχρονής Τέχνης, το οποίο βρίσκεται εντός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, φιλοξενείται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το αρχαιολογικό, το βυζαντινό, δηλαδή να γίνει μια σύνθεση πραγμάτων χωρίς αυτή τη σπατάλη του χώρου η οποία γίνεται σήμερα. Ευχή όλων λοιπόν να υλοποιηθεί ως το δυνατόν πιο γρήγορα και με τον καλύτερο τρόπο αυτό το όραμα που έχετε και η διοίκηση της έκθεσης και φυσικά ένα όραμα με το οποίο συμφωνούν και οι φορείς της επιχειρηματικότητας στην πόλη. Σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη, κύριε Ποζρικίδη, και για τη φιλοξενία εδώ στο χώρο σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους μας. Δικό μας επόμενο ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας.